Σε λίγες μέρες, 13 Ιουνίου, βγαίνει νέο update στο GTA Online και είπα να μπω μετά από πολύ καιρό να παίξω, να δω γενικά τι γίνεται, να ετοιμαστώ, να στρώσω τα εδάφη που λέμε. Εσείς λογικά αυτό το βίντεο θα το βλέπετε το αργότερο μια μέρα πρωτού βγει το update. Και μόλις βγει το update και έχω χρόνο θα... Ναι. Και όταν βγει το update και έχω και χρόνο πάνω απ' όλα, θα κάτσω να ασχοληθώ να δω τι αλλαγές έχουν κάνει. Θα δείτε από μένα βιντεάκια ή κανονικά σαν αυτό ή shorts. Απλά είμαι και σε περίοδο εξεταστικής, οπότε γι' αυτό έχει ελαττωθεί λίγο το πρόγραμμα που ανεβάζω βίντεο. Δηλαδή δεν έχω τόσο πολύ χρόνο να κάτσω να παίξω να ασχοληθώ με το main content, που είναι το GTA προφανώς. Οπότε ναι, τώρα εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να γίνουμε μία, άμα αφήσω το παιχνίδι, CEO. Και να πάμε να ξεκινήσουμε μερικά jobs. Λέω να πάμε το ότο σοπιάρχη, μια και είμαι δίπλα, να δούμε μήπως έχουμε κανένα αυτοκίνητο για delivery. Από ό,τι βλέπω εδώ δεν έχω κανένα αυτοκίνητο. Θα καλέσω τον Franklin για να κάνουμε ένα payphone hit. Γιατί όχι. Οκ, πάρκαρα ακριβώς πάνω στο τηλέφωνο, ελπίζω να μπορώ να το σηκώσω. Οκ, μπορώ να το σηκώσω. Για να δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Assassinate the target. Είναι και δίπλα μας, λοιπόν. Για να πάρουμε τον bonus πρέπει να τον πάρουμε με ένα ταξί. Πάμε μια στα γρήγορα προς το καζίνο κοντά που είναι το ταξί. Να πάρουμε ένα, να πάμε να τον παραλάβουμε και να τον ρίξουμε στη θάλασσα όπως λέει το παιχνίδι. Εδώ μεταξύ, αν παρατηρήσετε κάτω λέει σε μίλια για χιλιόμετρα. Το ναι, θέλω να τα αλλάξω, απλά βαριέμαι. Είχα κάνει format πριν από 2-3 εβδομάδες γιατί είχα κάποια θεματάκια. Πάρουμε αυτό το ταξί εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, με το νέο update θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτά τα δύο οχήματα ως ταξί αν έχεις το σωστό library. Είναι κάτι που ζητούσαν για πολύ καιρό οι παίκτες και πάλι καλά η Rockstar που μας άκουσε και το έκανε. Εμένα προσωπικά μ' αρέσει, κι ας μην είναι μια τρελή προσθήκη στο παιχνίδι, μ' αρέσει που έχεις αυτές τις μικρολεπτομέρειες που μπορείς να εκμεταλλευτείς. Έλα, εσύ μπες μέσα τώρα. Και πάμε να σε ρίξουμε στο νερό για να πάρουμε τα αγκαθά ή αλλιώς λεφτά. Okay, drive careful. Drive careful, ναι, ό,τι πεις. Μέσα στο ταξιτζή στην Ελλάδα φάση. Θα μπορούσαμε να τον ρίξουμε στη θάλασσα από εδώ πέρα. Αν και εγώ συνήθως επιλέγω να πηγαίνω κάτω στη ρόδα του Luna Park ή να πηγαίνω στην παραλιακή. Αλλά πιστεύω και από εδώ μας κάνει, αφού είναι δίπλα. Οπότε κατεβαίνουμε από εδώ. Έλα να πάρουμε λίγο φορά. Στο καλό. I am under the water. Ωπα ρε φίλε, το βάψαμε το δάπεδο εδώ πέρα. Κοίτα πως έγινε να πούμε. Αλλά πήραμε τα λεφτά. Και κάναμε μόλις 3 λεπτά. Τίποτα. Λοιπόν, που άφησε τα μάξι, το έχει αφήσει από πάνω στον δρόμο. Μάλιστα. Θα πρέπει να περπατήσουμε για λίγο. 5 minutes later. Κάτσε ρε! Δεν βλέπεις. Έχει και κόκκινο που πας. Βασικά πες να έχει πράσινο, ε. Έχει πορτοκαλί. Μάλλον είχε πράσινο πριν περάσει. Κάτσε, το αμάξι που είναι. Γιατί είναι από κάτω ρε παιδιά. Ουίι. Το νέο update σαν update δεν θα έχει κάτι το τρελό σε προσθήκη. Θα έχει μερικά νέα αεροπλάνα, μερικά νέα αυτοκίνητα. Θα είναι κάτι σαν αναβάθμιση όσον αφορά το update που είχαν βάλει με τα αεροπλάνα. Νομίζω το Smuggler's Run γύρω στο 2017-18, δεν θυμάμαι. Κάνουν πιο πολύ quality of life changes. Δηλαδή θα βάλουν πράγματα που θέλουν οι παίκτες, πράγματα που κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των παίκτων εδώ πέρα. Θα μπορείς να κάνεις, ας πούμε, trigger το sprint ώστε να μην το κρατάς συνέχεια το κουμπί ενώ τρέχεις. Θα είναι πιο εύκολο για σένα να επιλέξεις ένα αυτοκίνητο από ένα γκαράζ όταν το παραγγέλνεις. Ένα άλλο που μου άρεσε πολύ είναι όταν παραγγέλνεις ένα service vehicle σαν αυτά εδώ πέρα, όταν το κάνεις request δεν σε αφήνουν να το ξανακάνεις re-request. Με το νέο update θα μπορείς να το ξαναπαραγγέλνεις, να έρθει κοντά σου όπως ζητούσες μέχρι στιγμής, να σου φέρει ο μηχανικός το αυτοκίνητο από ένα άλλο σημείο κοντά σου. Ελπίζω να έγινε κατανοητός με αυτό που είπα. Τώρα δεν ξέρω τι να κάνω για επόμενο. Α! Πάμε να κάνουμε ένα stash house εδώ δίπλα που έχει. Οπα, 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 κάτσε. Λάθος τροφή πήραμε. Οκ, okay, και τώρα πήρα μήνυμα πως κάποιος άφησε αυτοκίνητο για να φτιάξουμε στο συνεργείο. Μια χαρά. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Οπότε σπαρκάρω εδώ. Πάμε να μπούμε μέσα. Περίεργο. Χρειαζόμαστε να βρούμε τώρα το χαρτάκι. Ενώ φλέγεται όλο το σημείο. 5, 2, 90, 1. Πάρ' το φάκελο, βάλ' το μέσα στην πλούζα σου. Για κάποιο λόγο. Βαράνε σε ένα γερμί εδώ πέρα, μας έχει δει και η κάμερα. Τι κρίμα που δεν μπορείτε να μου κάνετε τίποτα γιατί έχω bullet resistant τζάμια. Φύγαμε εδώ. Κάναμε resupply το. Τα supplies, αυτό νομίζω ότι είναι. Α, είναι για το lockup εκεί πάνω που λέει. Και τώρα πάμε πάλι πίσω κάτω στο auto shop να δούμε τι αυτοκίνητο μας έφεραν για να φτιάξουμε. Νομίζω Porsche είναι, μπορεί να λέω και βλακίες. Πού είναι το πορτοκαλί, να το πορτοκαλί. Θέλει καινούρια μηχανή, θέλει strict suspension εδώ πέρα, λίγο χαμηλωμένο. Και turbo, να τα κλείσω τυπός. Headlights θέλει αυτά εδώ, air filters θέλει το primary, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί δεν φαίνεται. Και για wheels θέλει SUV. Δεν θα πω ότι είναι και άσχημο, αλλά υπάρχουν και καλύτερες επιλογές. Λοιπόν, ας το κάνουμε ένα φυσιολογικό χρώμα εδώ πέρα. Ο τυπάς, ο πελάτης πήγε με minimal σχεδιασμό.
δεν το έκανε τσίρκο το αυτοκίνητο. Και είναι τελικά πρέπει να είναι κάποιο είδους Jaguar, γιατί η Ocelot στο GTA 5 είναι η Jaguar και γενικά οι αγγλικές μάρκες. Καλό μαξάκι όμως, πατάει. Πάμε τώρα προσεκτικά να μην τρακάρουμε, είπα και το τράκαρα. Δεν θα αρέσει αυτό στον πελάτη, θα χάσουμε λίγα λεφτά, αλλά δεν πειράζει. Από πάνω περάσαμε. Λοιπόν, ο φιλαράκος είναι εδώ μέσα, μας περιμένει. Σου φοράω αμάξι. Ναι, ξέρω, δεν χρειάζεται να το κοιτάς έτσι. Ξέρω, έκανα βλακεία. Θα στα πληρώσει η εταιρεία, εντάξει. Έλα, πάρ' το κλειδί. Κάντε για καλές βόλτες. Θα πάρω τη BMW M3 που έχουμε φτιάξει σε προηγούμενο βίντεο και λέω να πάμε προς το bunker. Είχα ξεχάσει πόσο ωραίο ο ήχο έχει αυτό το αμάξι, ρε φίλε, δεν ξέρω. Γενικά είχα ξεχάσει πόσο ωραίο είναι το συγκεκριμένο αμάξι και πόσο πολύ πατάει για sport. Πηγαίνει γρήγορα, εντάξει. Είναι γρήγορο sport το αυτοκίνητο, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Υπάρχουν πιο γρήγορα αυτοκίνητα στην κατηγορία sport. Με το πιο γρήγορο να είναι φυσικά το Italy GTO, νομίζω, και το Faria. Όπα, για μισό λεπτάκι θα κάνουμε μια στάση εδώ στη γωνία, γιατί βλέπω ότι έχει ζήσει. Ωπα, ρε, έχει και street dealer εδώ πέρα. Τι φάση. Βρισκόμαστε εντός της περιοχής όπου κρύβεται το πακέτο. Για πάμε να τσεκάρουμε αρχικά πάνω. Εκεί στη γωνία δεν είναι. Κανονικά θα ήταν εκεί πέρα. Ένα πιθανό σημείο. Και εδώ πέρα θα μπορούσε να κρύβεται. Να το. Για φέρω το εδώ. 162, όπα τι. 16 χιλιάρικα, άμμο και snacks. Τέλεια. Εντάξει, ένα είδος παίχτη που έχω καιρό να δώσω GTA Online είναι Griffers. Γενικά δεν έχω συναντήσει κάποιον Tryhard ο οποίος προσπαθεί να σε σκοτώσει συνεχώς χωρίς λόγο. Και ένα από τα πράγματα που αλλάζει η Rockstar με το νέο update είναι να μην μπορείς να κάνεις abuse κάτι γλιτσάκια για το Orbital Cannon που υπάρχει στο facility. Αν και θα μου πεις κάθε φορά που η Rockstar πατσάρει κάτι βγαίνουν άλλα δύο καινούρια bugs, exploits, πες τα όπως θες. Οπότε, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει αυτό και πόσο θα ασχοληθούν παίκτες με το να βρουν άλλη παράκαμψη. Λοιπόν, κάτσε να πουλήσουμε εδώ πέρα ό,τι έχουμε. Κοντεύουμε τα 66 εκατομμύρια. Α, επίσης κάτι άλλο, θα μπορείς πλέον το Avenger, αυτό το μεγάλο, το special vehicle, πες το όπως θες, το παρκάρεις μέσα στο hangar σου. Αν έχεις hangar, εγώ δεν έχω hangar. Θέλω να αγοράσω. Απλά δεν ασχολήθηκα και πάρα πολύ σε αυτό το account. Στο PS4 που έπαιζα είχα hangar και έκανα πολλές αποστολές, επειδή δεν ήξερα και πολύ τότε. Αλλά ναι, λοιπόν, έχουμε και full stock, έτσι. Αν και δεν θέλω να το πουλήσω μόνος μου, γιατί θα χρειαστεί να κάνω 3 διαφορετικές βόλτες, γιατί θα μου βγάλει σίγουρα 3 οχήματα. Οπότε ναι, το αφήνουμε για άλλη φορά. Πάμε τώρα να κάνουμε το χαλαρό, ας πούμε, mission. Γιατί, ναι, θα μας στείλει. Alright. Πού θα μας στείλει? Κάπου μες στην πόλη, νομίζω. Σε αυτό το mission, βασικά, όπως είπα, πρέπει να πάρεις αυτό το φορτηγάκι να το πας σε ένα συγκεκριμένο ammunition. Το πρόβλημα είναι πως πολλές φορές θα σε κυνηγάνε NPC, όπου ή θα έχουν τα γρήγορα τα τσιπάκια ή θα έχουν βανάκια. Αν έχουν βανάκια είσαι τυχερός, γιατί δεν σε φτάνουν ποτέ. Απ' την άλλη, αν έχουν τζιπάκια, σε φτάνουν για πλάκα. Και όχι μόνο σε φτάνουν, σε τρακάρουν συνέχεια, σε σκοτώνουν για πλάκα. Οπότε ναι, από ό,τι βλέπω εκεί πίσω τώρα, με μια γρήγορη ματιά που είδα πριν, είναι βανάκια. Άλλωστε στο φαίνεται, γιατί δεν με φτάνουν με τίποτα. Οπότε ναι, καλύτερα για μας. Δεν θα τραχαρτάρουμε και πάρα πολύ σε αυτό το mission. Και λέω, μόλις τελειώσουμε και αυτό το mission, να περάσουμε μια βόλτα και από το nightclub, να δούμε τι παίζει, να τσιμπήσουμε τα λεφτά από το safebox και να πετάξουμε έξω κάποιον θαμώνα ο οποίος προκαλεί ταραχές στους υπόλοιπους. Για να διευκολύνουμε λίγο τώρα τις μετακινήσεις μας, όπως είπα, θα παραγγείλω μια το ελικόπτερο. Later. Α, έχουμε σχεδόν maximum popularity, άρα από ό,τι καταλαβαίνω το club είναι max. Έλα, για άνοιξε το safe να δούμε τα λεφτά, για πάμε λίγο. Εδώ είμαστε. Για φέρτα. Και μας απομένουν 30 χιλιάρικα για να φτάσουμε το στόχο μας, ας πούμε το στόχο μας που είναι τα 66 εκατομμύρια. Και εδώ πέρα υπάρχει ένας VIP ο οποίος χρειάζεται τη βοήθειά μας, αλλά εμείς θα κάνουμε το κολπάκι για να μην μας δώσει VIP, να μας δώσει το απλό το mission. Για να δούμε, για να δούμε. Yep! Εδώ βλέπουμε έναν αόρατο, όχι τόσο αόρατο πια. Ταραξία. Για άλλα εδώ, φίλε μου. Ανέβηκα και level. Α, ανέβηκα και level, τέλεια. Από ό,τι βλέπω τώρα έχουμε 30 χιλιάρικα να μας περιμένουν στο safe του agency που είναι εδώ μπροστά μας. Ας κάνουμε land εδώ πέρα. Γιατί είναι τόσο θολό. Τα μάτια μου. Για πάμε εδώ στο γραφείο μας. Έχουμε την υπέροχη θέα εδώ μπροστά του Vinewood. Ανοίγουμε και αυτό το safe. Από την άλλη είναι το safe. Ευχαριστώ. Για φέρτα εδώ. Κατάθεση 44.000 και φτάσαμε τα 66 εκατομμύρια. Αυτά είναι.